στο στόχαστρο των Τούρκων μπαίνει τώρα η Κρήτη, που γίνεται το επίκεντρο της νέας προκλητικής τους στάσης, με φόντο την πίεση που προφανώς νιώθουν ότι τους ασκείται, τόσο με τους υδρογονάνθρακες από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και τη δημιουργία κουρδικού κράτους στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας. Κατά την προσφυλή τακτική της Άγκυρας, αυτή τη φορά στο μάτι έχει μπει η Κρήτη, όπου εμφανίζοντας μάλιστα ένα χάρτη του 1913, επικαλούνται ιστορικά στοιχεία, συνέγοντας το συμπέρασμα ότι μόνο ο νομός Χανίων ανήκει στην Ελλάδα και πως το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι αποτελούν μέρος της Τουρκίας. Η νόμη μου είναι πρόκειται για αντιπερισπασμό. Δηλαδή, θέλουν λίγο να προβληματίσουν την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Αμερική, για να μπορέσουν, αν είναι δυνατόν, να εξασφαλίσουν τους Κούρδους, το θύλακα των Τούρκων, των Κούρδων στο Ιράκ. Όπως ξέρετε, χτες βομβαρδίστηκαν για πρώτη φορά οι Κούρδοι, που επίσημα οι Αμερικάνοι τους τροφοδοτούν θα σας έλεγα, με εκατοντάδες καμιόνια πολεμικού υλικού. Ο νέος προκλητικός χάρτης αποτυπώνει τον πέρα για πέρα στήριχτο τουρκικό ισχυρισμό πως το Μάιο του 1913, εκτός της Ελλάδας, την Κρήτη διεκδικούσαν η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και η Σερβία. Κατά την Τουρκία, λοιπόν, εφόσον η Βουλγαρία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο παραιτήθηκαν των δικαιωμάτων τους, αυτά ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Τουρκία ως το κράτος που αποτελεί τη συνέχειά της. Συνεπώς, στην Ελλάδα ανήκει μόνο το 1 τέταρτο. Η ανησυχία μου, κύριε Σαχίνη, δεν είναι οι χάρτες, γιατί γελάμε λίγο, είναι ότι σερνόμαστε πίσω από τους χάρτες. Διότι έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχουμε επικυρώσει τις συμβάσεις ακόμα της Κρήτης. Αυτό, θα σας έλεγα, είναι πιο σοβαρό από τους χάρτες. Τους τουρκικούς. Για τους τουρκικούς χάρτες, σύμφωνα με τους οποίους μόνο το 1 τέταρτο της Κρήτης ανήκει στην Ελλάδα και ως εκ τούτου ο καθορισμός της ΑΟΣ θα πρέπει να καθοριστεί με έναν τρόπο, όπως η Άγκυρα τον αντιλαμβάνεται, δημιουργώντας μια τουρκική λίμνη, μίλησε το μέλος της Επιτροπής Ενέργειας Ακαδημίας Αθηνών Ηλίας Κονοφάγος στο ράδιο 984, ο οποίος είπε ότι το κλειδί είναι να πάψει η Ελλάδα να είναι παρακολούθημα αντιδράσεων σε τέτοιους απίστευτους χάρτες και ισχυρισμούς και να προχωρήσει στην έγκριση των συμβάσεων για έρευνες νότια της Κρήτης που θα καταδείξουν τον ενεργειακό πλούτο, ο οποίος ως κράκτης θα φέρει όλους τους ενεργειακούς κολοσσούς και όλες τις χώρες μεγάλης ισχύω στην περιοχή, λειτουργώντας αποτρεπτικά σε κάθε μαξιμαλισμό της Τουρκίας. Οι Τούρκοι, λοιπόν, ξέρουν ότι αν βρεθεί κάτι σημαντικό είναι 200 δις. Αν βρεθεί κάτι σημαντικό στην Κρήτη τα επόμενα 6 χρόνια είναι άλλα 200 δις. Δύο κράτη, λοιπόν, που ξαφνικά έχουν μισό τρεις στα χέρια, θα είναι για την Τουρκία σαν να την δολοφονούν.